βαθύ ποτάμι ο έρωτας με το φιλί να τρέμει σάχνω στα διάφανα νερά νυχτερινών πελτέμι κι από την όχθη χύνονται στου ποταμού τα βάθη ποτάμι κόκκινο κρασί να ξέριψαν τα πάθη. Μιλήσω με τον δικηγόρο που μου έχει κλείσει ο Θάνος. Έχω μαζί του μεθαύριο ραντεβού. Έλα, χαλάρωσε, όλα θα γίνουν. Φοβάμαι μην γεννηθεί το μωρό και έχουμε τραβήγματα με το τυπικό μέρος. Δεν θα κάνεις τίποτα αν δεν πατήσω το πόδι μου στο Λονδίνο. Μετά κάνω ό,τι γουστάρεις. Ρε, πώς θα κρατηθώ είναι το θέμα. Να σου πω. Θα χρειαστώ ένα όπλο στο Λονδίνο. Έχουμε καμιά άκρη. Της αξίζει της παλιοβρώμας, ό,τι και να της κάνεις. Λεχτάρει άνθρωπος που πούλησε την οικογένειά του, τα αδέρφια του για μια γυναίκα, ούτε να τον φτύσω. Δεν πρόκειται ποτέ να συγχωρέσω τον Αχιλλέα. Για μένα έχει πεθάνει και καλά θα κάνει να το χωνέψει. Δώσε στο διαζύγιο να πάει στο διάολο επιτέλους. Διαζύγιο δεν έχει. Άρπαξε πριν ένα χρόνο πέντε ρούχα και σηκώθηκε και έφυγε και εξαφανίστηκε. Χωρίς καμία εξήγηση. Κι εγώ έχω τα δικά μου με το ραδιόφωνο, αλλά δεν τα κουβαλάω όμως στο σπίτι μας. Ορίστε μας τώρα. Εγώ έτσι είμαι, Βασιλική, και αν σου αρέσω. Α, δεν είμαστε με τα καλά μας. Δεν καταλαβαίνω. Τρελάθηκες, Χριστιανέ μου, τι σε έπιασε. Βασιλική, βγάλε το σκάσμο! Να είσαι σίγουρη πως μόλις σε ρίξω στο κρεβάτι θα πεις τι έχανα τόσα χρόνια. Να τι μου έλειπε, γιατί φαίνεται. Σου. Έλειωσε. Λερώθηκες. Με κοιτάζει ένας κύριος περίεργα. Ποιος κύριος, Στεφανία μου. Το ξέρουμε. Όχι. Έφυγε από εκεί. Many women see little blood during the first months of pregnancy. Do you think that is necessary to be transferred to the hospital? I want to go to the hospital. No, no, it's no need. Your pregnancy goes well. You have a very good rest today and from tomorrow back to your normal life. Thank you very much, doctor. Good afternoon. Φοβάσαι. Την άκουσες τι είπε. Ωραία. Και πες ότι ο Αχιλλέας γυρίζει Κύπρο. Όχι πες. Θα γυρίσει. Και ούτε με mail ούτε τίποτα. Τηλεφωνείς κατευθείαν εσύ. Και αυτό είναι η εύκολη φάση. Ας υποθέσουμε λοιπόν ότι παρατάει τα πάντα και γυρίζει.
Από εκεί και πέρα τι κάνουμε? Ξέρεις, θα τον έχουμε εδώ, μέσα στο σπίτι. Ποιος θα το κάνει? Εσύ. Εγώ εκείνη τη στιγμή πρέπει να έχω ισχυρό άλοθη. Κανείς δεν ξέρει για μας για να το συνδυάσει. Σου έφτιαξα τσάι με λεμόνι. Για πιες να δεις. Χαλιά. Εντάξει. Δεν πειράζει, ας. Μου φαίνεται ότι θα σου πάρω φαγητό απ' έξω απόψε. Δεν χρειάζεται, αγάπη μου. Θα σηκωθώ. Ξεθάρεψες, βλέπω. Νιώθω ασφάλεια μαζί σου. Να σου εξομολογηθώ κάτι. Έως τώρα δεν ήθελα να κάνω παιδιά ποτέ. Λάτρευα την ανιψιά μου τη Μαρίνα και έλεγα αυτό είναι τέλος. Πάντα σκεφτόμουν τις δυσκολίες που έχουν τα παιδιά, τα προβλήματα, τις έννοιες. Και τώρα? Τώρα βλέπω μόνο καλά. Ανυπομονώ να γνωρίσω το παιδί μας. Το μόνο που με χαλάει είναι... είναι που σου λείπει η Κρήτη. Ναι, μου λείπει. Ειδικά αυτές τις μέρες νιώθω μεγάλη νοσταλγία. Είναι πολύ ιδιαίτερα εκεί. Τα ρακοκάζανα, τα πανηγύρια. Όταν μιλάς για την Κρήτη, τα μάτια σου πετάνε φλόγες, το ξέρεις. Πώς εκεί να στηθούν τα τραπέζια? Δεν θα χωρέσουμε, Δάφνη. Θα είναι περισσότερος ο κόσμος. Μινά, μην ανακατεύεσαι. Έχω συνεννοηθεί. Γιορτή είναι του Διαμαντή και έχω αναλάβει την επίβλεψη. Εσύ να κοιτάξεις να φέρεις μουσικούς. Ειδοποιημένη είναι. Ειδοποιημένη, αλλά τους έχεις πει ότι θέλουμε μαντινάδες σε σχέση με τη Ρακή και κανένα ερωτικό δευλάφτη. Ωραία είναι τα ερωτικά. Α, κυρία Κατερίνα μου, κυρία Κατερίνα. Τι γίνεται, εντάξει. Θέλω όμως. Και τις πίτες σου. Όλες τις πίτες, όλων των ειδών. Και εκεί θα στήσουμε τους αμανίτες. Καταπληκτικό. Θα είναι πάνω στα τραπέζια. Θέλω όλα τα παραδοσιακά της Κρήτης. Ρόδια, κάστανα, καρύδια, μυζητροπιτάκια, γραβιέρα Κρήτης. Καυτερή, πιπεριά και τι άλλο. Oh, καλέ, θα το ξέχναγα. Πατάτες σοφτές, εντάξει. Εντάξει, όλα όπως θα θέλετε θα γίνω. Γλυκιά μου εσύ. Έλα εσύ μαζί μου. Λοιπόν. Όχι, μωρέ. Όχι, να μην έρθεις στη γιορτή. Παιδί μου, αφού στάπα, με έχει χώσει η Δάφνη και κάνω πίτες. Ναι, έχουμε εδώ τους Κυπρίους, το ζώο ολόκληρο. Δεν θα προλάβω καθόλου να σε δω. Τι θα πει, σκέφτεσαι τον ανιψιό σου, το παιδί σου να ήτανε. Σαν παιδί σου τον έχεις. Όχι! Ή μου τον στείλεις εδώ. Έτσι, μπράβο. Μπράβο σου, πουλάκι μου, που λογικεύτηκες. Ναι. Έλα, θα σε πάρω αργά εγώ, να τα πούμε. Ναι. Έλα, φυλάκια. Μανώλη. Τσα, εδώ είμαι. Χαθείς πως τη χολή.
Δεν σου έχω πει, παιδάκι μου, να μην έρχεσαι στο μαγαζί μου για καφέ. Μα ήρθα να σε δω. Κακό είναι να πιω ένα καφέ. Κακό δεν είναι. Άντε, ένα καφέ να τον πιεις. Στη γιορτή όμως, κακομοίρη μου, μακριά μου. Μη μας δούνε μαζί μαύρο φίδι που σε φάκε. Θα μου κρεμάσουν τα κουδούνια. Αρσή. Δεν πιστεύω να έχεις πει πουθενά για μας. Ειδικά στο σόι σου. Ξέρεις τι φρίκες τραβάω και με τη διαφορά της ηλικίας και με το κούτελό μου που θέλω να το έχω καθαρό εδώ στα Χανιά. Ξέρεις, ντρέπομαι, στα έχω εξηγήσει όλα. Μην ανησυχείς και δεν μου έχει φύγει λέξη σε κανένα. Και όσο για την ηλικία, μην έχεις πρόβλημα, γιατί εγώ για σένα κόβω φλέβα. Μισό. Έλα, θιέ. Τι ώρα φτάνεις. Μα καλά, δεν θα έρθεις. Μα θιέ, σε περίμενα πώς και πώς. Τώρα σπάστηκα, θιέ Μανώλη. Καλά, καλά. Άμα είναι για δουλειές, πάω πάσο. Που είμαι. Είμαι... στα πέλια του Γιανακάτσι τον είμαι. Πού να είμαι. Καλά, θιέ, τα λέμε αργότερα. Έλα, γεια. Καλά, τώρα εσύ γιατί χτυπιέσαι. Τόσο κακό ήταν να του πω ότι θα έρθω εδώ να πιω ένα καφέ. Καλό θείο σου είναι τσακάλι. Πιάνει πουλιά στον αέρα, θα τα καταλάβει όλα. Και σε άστο τον καφέ τώρα και φύγε. Φύγε, έχεις φύγει, έχεις φύγει. Α, φύγε, πρέσβη, φλάμε. Γιατί βάλατε τη σούβλα στον διόλτη, μάνα. Ό,τι μου είπε ο κύριος Μινάς έκανα. Ποσός με ενδιαφέρει τι σας είπε ο Μινάς. Εγώ έδωσα σαφή εντολή τι θέλω κοντά στα τραπέζια. Αν τη μεταφέρετε εκεί που σας είπα. Άρα εμένα δεν με χρειάζεσαι. Του το είπα το Σύφη. Τι με κουβάλισες έτσι άδικα. Σε κουβάλισα για να ακούσεις εντολές μου και να επιβλέψεις αν τις εκτελώ σωστά. Μωρέ, δεν είσαι στα καλά σου, μου φαίνεται. Για μάζεψε λίγο τη γλώσσα σου. Άιντε! Λίγο σεβασμό! Δάφνη, μπορώ να σε απασχολήσω λίγο. Τι θέλεις, Μάρκο. Συγγνώμη που σε έφερνω σε δύσκολη θέση τόσο καιρό. Τέλος. Φιλή. Τι έγινε μετά το χαστούκι συνήλθες. Ήρθε το μυαλό στη θέση του. Με έχεις πρίξει εδώ και ένα χρόνο. Αφού είπαμε συγγνώμη, τώρα τι θες και το συνεχίζεις. Οκ. Δεκτή. Αλλά όχι πολλά-πολλά μαζί μου, γιατί μου την έχει σπάσει. Και όταν μου τη σπάει κάποιος, τα παίρνω στο κρανίο. Και αν τα πάρω στο κρανίο, ξέρεις που τον γράφω. Κυρία Νικολάου, βλέπω ότι είστε και του λιμανιού και του σαλονιού. Παρασύρθηκα. Συνήθως δεν έχω τέτοιο λεξιλόγιο. Απλά για σας έκανα μία εξαίρεση. Εμένα και πιο βρώμικα να μου μιλήσεις δεν με χαλάει καθόλου. Μη σου πω ότι κατά βάθος τη βρίσκω. Λοιπόν, για να τελειώνουμε μία και καλή. Μπορεί να είσαι ωραίος, νέος, θετικότης λιοντάρης στο ζώδιο, κατά πολλές συνθήκες μπορεί να γινόταν κάτι μεταξύ μας, αλλά εγώ, τον διαμαντή, τον έχω κορώνα στο κεφάλι μου. Δεν πρόκειται να τον απατήσω ποτέ. Με κανέναν άντρα. Δεν θα δώσω σε κανέναν αυτή τη χαρά. Το κατάλαβες ή να το επαναλάβω. Όχι, ήσουν σαφής. Λοιπόν, αφού το λύσαμε το θέμα, πήγαινε να ετοιμάσεις και τη γιορτή. Δεν πήγαινε, συνέχισε. Κυρία Κατερίνα! Γιατί με ανέβαλες στο ραντεβού για τα μπέλια και γυρίσαμε πίσω. Ωραία. Ερχόμουν να σε βρω. Και πέρασα από το καφενείο της Κωνσταντίνας για να πάρω ένα καφέ στο χέρι. Και έξω από το καφενείο ήταν... αυτή. Η μικρή. Φοβάσαι να πεις η κόρη μου, Σύφη. Δεν είναι κόρη μου. Μωρέ είναι. Αλλά πάμε παρακάτω. Και... πέσαμε μούρι με μούρι. Και με κοίταζε λες και με ξέρει. Όχι, αυτό αποκλείεται. Δεν έχει ιδέα το παιδί. Παστίχημα. Κάτι της έχει πει η Αγγελική. Πες να της έχει δείξει και φωτογραφία μου. Λες. Πάρ' την τηλέφωνο να σου πει. Πάρ' την. Ναι, έλα, Αγγελική. Θέλω να βρεθούμε. Πότε μπορείς. Δεν χρειάζομαι άλλα χρήματα, ευχαριστώ.
Με έχεις καλύψει. Δεν είναι γι' αυτό. Θέλω να τα πούμε από κοντά. Η Στεφανία διαβάζει. Μόλις τελειώσει θα την πάω στη γειτόνισσα και θα έρθω. Σε 2 ώρες είναι καλά να συναντηθούμε. Ναι. Εντάξει. Ναι, θα σε περιμένω. Στο ίδιο μέρος. Εκεί κάτω από το καζάνι, στη φωτιά που ανάβουν από ξύλα, πολλοί ψήνουν τους μεζέδες που τρώνε στη γιορτή της Πρωτορακής, δηλαδή της παραγωγής του πρώτου αποστάγματος. Και ο ιδιοκτήτης του καζανιού, που τον λέμε και καζανάρχη, δοκιμάζει πρώτο στη ρακή και αν κρίνει ότι είναι ok, κερνάει τους υπόλοιπους. Τι να σου λέω τώρα, είναι τέλεια. Μ' αρέσει να ακούω για τα έθιμα και τις γιορτές σας. Σας πάω, οι Κρήτες έχετε πολύ πάθος. Ναι, έχουμε, είναι αλήθεια. Γεννήθηκα στα Χανιά. Ήμουν μόλις 8 ετών όταν πήγαμε στην Αθήνα. Μικρή, αλλά δεν την αγάπησα ποτέ. Και κάθε καλοκαίρι και στις γιορτές εννοείται, κατεβαίναμε με όλο το σόι στην Κρήτη. Είμαι κριτικιά, δεν αισθάνθηκα ποτέ Αθηναία. Εσύ αισθάνεσαι πολίτης του κόσμου. Δεν σου λείπει η Κύπρος? Εντάξει, το Λονδίνο είναι σαν δεύτερη πατρίδα μου. Εδώ σπούδασα, έκανα φίλους. Αλλά μου λείπουν τα αδέρφια μου πάρα πολύ. Καλά, εντάξει. Μου λείπει και η Κύπρος, τον παραδέχομαι. Αλλά τι προτιμούσες, δηλαδή? Να είμαι εγώ στην Κύπρο και εσύ στα Χανιά? Να ζούσαμε ξεχωριστά, χωρίς να έχει ο ένας τον άλλον? Όχι. Όχι. Χωρίς εσένα τίποτα δεν είναι το ίδιο. Όχι. Όχι. Τι έχει γίνει? Έχεις δείξει φωτογραφία μου στην κόρη σου? Όχι βέβαια. Καλά, πώς σου ήρθε αυτό? Περνούσα από το μαγαζί της Κωνσταντίνας και την είδα απ' έξω. Και με κοίταζε επίμονα. Α, εσύ είσαι ο κύριος που μου είπε. Η Στεφανία ισχυρίστηκε πως εσύ την κοίταζες. Λογικό δεν είναι? Σταμάτησα και δεν ήξερα τι να κάνω. Με είχε καρφώσει τα μάτια. Δεν τρέχει τίποτα. Ησύχασε, δεν σε ξέρει. Η Στεφανία παρατηρεί τους ανθρώπους και για κάποιο λόγο της έκανες εντύπωση. Μη φοβάσαι. Ξέρει ότι ο μπαμπάς έχει πεθάνει. Δεν έχει δει ποτέ φωτογραφία σου. Τότε πώς? Ήταν έτοιμη να μου μιλήσει. Δεν μιλάει ποτέ σε αγνώστους. Τι να πω. Ίσως η διέστηση. Τι έγινε, Μάρκο? Πονάει το μαγουλάκι? Κωνσταντινά. Πονάει ακόμα? Να σου πω, σε συμπαθώ, αλλά σε παρακαλώ πάρα πολύ, κόφτε. Αν ήθελες να το κόψω, έπρεπε να μην με βάλεις το παιχνίδι από την αρχή. Γιατί τα σημειωματάκια, τα δωράκια και τα λουλουδάκια πηγαίνουν έρχονται στη Δάφνη ένα χρόνο τώρα. Εντάξει, μια πλάκα κάναμε. Τελείωσε. Συμφωνώ και επαυξάνω, διότι όπως έχεις καταλάβει, η Δάφνη δεν. Με τη Δάφνη έχει τελειώσει. Σύρμα, διαμαντής. Γεια σου, Μαρκό. Κωνσταντίνα, κάνε μου ένα καφέ, τι είναι εδώ. Αμέσως. Τρέχω και δεν φτάνω από το χάραμα. Έρχονται μαθαίοι. Μάρκο, είσαι και εσύ καλεσμένος στη γιορτή που το ζήτησε ο Μαθαίος, αλλά το θέλω και εγώ προσωπικά.
Εξάλλου, εσύ κοντεύεις να γίνεις Χανιώτης με τα ξενοδοχεία που χτίζεις. Ευχαριστώ πολύ. Εντάξει, ευχαριστώ για το καλέσμα. Θα έρθω. Τι έμαθα, Διαμαντή μου, θα μας βγάλεις και λόγο. Σώπα μου, ρε, βλακίες της Δάφνης. Γιατί βλακίες? Καθόλου βλακίες, αφού εσύ βγάζεις καταπληκτικούς λόγους. Όταν μας μιλάς, μασάμε όλοι. Δεν της έχει δείξει φωτογραφία μου ποτέ, έτσι μου είπε. Αναστασία, με κοίταζε σαν να με ξέρει. Μπορεί να μίλησε το αίμα, αδερφέ μου. Βλακίες. Οκ, εντάξει, ας το, ξέχνα το. Θέλω να σου πω κάτι, αλλά δεν θέλω να θυμώσεις. Ανακάλυψα ότι η Μελίνα ζει στο Λονδίνο. Έχω τη διεύθυνσή της. Μόλις τελειώσει η γιορτή, θα πάω να τη βρω. Από πού το ανακάλυψες? Πώς, λέγε. Ο Μινάς, τυχαία. Τελικά η Βασιλική ήξερε. Σοβαρά. Και τόσο καιρό η κυρία μας όπαιζε ότι δεν έχει ιδέα, ε. Μάλιστα. Καλά, και εσύ γιατί νόμιζες ότι θα αντιδράσω? Δεν υπάρχει περίπτωση να σε εμποδίσω, Σύφη. Κι εγώ θέλω να πας. Θέλω να πας να ξεκαθαρίσεις τα πράγματα, να βάλεις μπρος στο διαζύγιο και να συνεχίσεις τη ζωή σου. Κουβέντα σε κανέναν. Μη μάθει η Βασιλική ότι το ξέρουμε. Γιατί θα στείλει σήμα και θα εξαφανιστεί η άλλη. Το ξέρω, παιδί μου. Εν τω μεταξύ, θα είναι και ο Ματθαίος η γιορτή. Όπως φαίνεται, δεν μπορώ με τίποτα να αποφύγω τις συναντήσεις μαζί του. Από εδώ ο Λευτέρης, ο κύριος Μαθαίος. Χάρηκα. Ο Αντώνης. Χάρηκα. Επίσης. Η Δήμητρα. Χάρηκα. Χαίρομαι πολύ, Δήμητρα. Η Ευρυδίκη. Χαίρομαι πολύ. Γεια σας, Ευρυδίκη. Η Μαρίνα μας. Γεια σας, Μαρίνα. Και ο Νεκτάριος. Χάρηκα. Χάρηκα πολύ για την γνωριμία. Μας έλεγε τα καλύτερα η Χριστίνα μας. Καθόμασταν προχτές και... Να φύγουμε όμως, γιατί βιαζόμαστε, παιδιά. Δεν μας παίρνει άλλος ο χρόνος. Και τα λέμε στον δρόμο, έτσι. Έτσι όπως είπατε, νομίζω ένα λεωφορείο χρειαζόμαστε. Μπα, ήρθες. Μόλις ένα λεπτά έχω που μάζεψα την κουζίνα. Κατατώθηκα. Κι ήμουνα και στη δουλειά. Μη μου ξανακάστιο σκηνικό, Μινά. Βασιλική, μη μου κολλάς πολύ. Γιατί δεν μιλάω, αλλά άμα το ανοίξω, θα γίνει εδώ πέρα χαμός. Ορίστε. Για κάτσε κάτω να εξηγηθούμε. Έκανες μια κουζίνα χάλια. Έσπασες πιάτα, ποτήρια και όλα αυτά γιατί... Επειδή βρήκες μια τρίχα στο φαγητό, στο κάτω-κάτω μπορεί να ήταν από σένα όταν έσκυψες. Ας το, Βασιλική. Ας μην το συνεχίσουμε. Βρε, αγάπη μου. Ωραία, μωρό μου, τι κυκλοθυμία είναι αυτή. Έλα, δώσ' μου ένα φυλάκι και πες μου ότι θα γίνεις άνθρωπος. Εγώ είμαι άνθρωπος. Εσύ δεν είσαι. Τι υπονοείς, για μίλα καθαρά. Ότι δεν είσαι αυτό που θέλω. Εγώ και εσύ, Βασιλική, θα πρέπει να είμαστε ένα. Ξέρεις τι πάει να πει ένα, να μοιραζόμαστε τα πάντα. Εσύ όμως. Φτάνεις μέχρι ένα σημείο με μένα. Αυτό είναι που μου τη δίνει στα νεύρα. Που με βγάζει από τα ρούχα μου. Κάνεις λάθος, Μινά μου. Όλα τα μοιράζομαι μαζί σου. Όχι. Όχι όλα. Και θα σου το αποδείξω σύντομα. Πολύ σύντομα. Και τους
είπα να στήσουν έτσι τα τραπέζια ώστε να βλέπουμε όλοι το ροκοκάζανο με τη φωτιά και τα ξύλα από κάτω και κατά τη διάρκεια της γιορτής να ψήνουν τα μεζεδάκια μπροστά μας. Στην προταρακή θα βγάλεις λόγο. Έχει χάρη, ρε Δάφνη, ποτέ σε παίρνωσα σοβαρά. Με πιάνω τα γέλια, δηλαδή. Α, για σε παρακαλώ, λόγο θα βγάλεις. Μάλιστα. Και τι θέλεις να πω? Αυτό το ξέρεις εσύ. Εγώ έμαθα όλο το εθιμοτυπικό. Εσύ ο καζανάρχης και θα δοκιμάσεις τον αλκοολικό βαθμό της ρακής και όταν θεωρήσεις ότι είναι έτοιμος, τότε θα ρίξεις τη ρακή στη φωτιά, θα φουντώσει και θα διατάξεις να συλλέξουν το απόσταγμα. Με αυτή τη ρακή θα κεράσεις τους καλεσμένους. Ωραία. Έκτακτα. Κανονίσε με την τελετουργία. Δεν μας εξήγησες όμως τι λόγο θα βγάλω. Α, δεν ξέρω. Εσύ θα το γράψεις και είμαι σίγουρη ότι θα καταπλήξεις τα πλήθη. Αχ, βρε διαμαντή μου, μήπως πρέπει να πολιτευτείς. Θα σκίσεις τη βουλή. Ούτε στο μικρό σου δακτυλάκι δεν σε φτάνουν. Μήπως πρέπει να το σκεφτείς σοβαρά. Δεν θα κάνω σχόλιο. Αν και το εκτιμώ αυτό που με θαυμάζεις τόσο. Να, όλοι σε θαυμάζουν. Λοιπόν, γράψε το λόγο. Σιγά, ρε Δάφνη, που θα το γράψω κιόλας. Πέντε κουβέντες από τα έχω στο κεφάλι μου. Τι θα το πεις απ' έξω? Δεν θα γράψεις τίποτα και θα τα θυμάσαι? Εννοείται, Δάφνη, εννοείται. Ορίστε, ενώ οι πολιτικοί τα διαβάζουν και κάνουν και λάθη. Βρε διαμαντή μου, πρέπει να γίνεις πρωθυπουργός της Ελλάδας. Ήρθε. Κοίτα, μην λες τέτοιες κουβέντες προς τα σε άλλους και θα ζηλευτούμε, έτσι. Καλώς όρισες. Καλώς σας βρήκα. Αν και πρέπει να έρθω στο αεροδρόμιο. Όχι, δεν χρειαζόταν. Μια χαρά. Ο Αλεκτάριος με τη Δήμητρα πήγανε στο Σύφι μαζί με τα παιδιά. Δάφνη, καιρό έχουμε να τα πούμε. Ναι, έλα, παίρνω, παίρνω. Μάλλον πριν θέλω να μου πεις, γιατί είχαμε μια κουβέντα πριν από ένα λεπτό. Ο Διαμαντής δεν θα ήταν ο τέλειος πρωθυπουργός στην Ελλάδα. Τι γελάτε και οι δυο σας. Έξυπνος είναι, δημιουργικός είναι, μορφωμένος είναι. Πολιτικό λόγο έχει, πολιτική άποψη. Όραμα, ψύχρεμος είναι, ψεύτης δεν είναι, κλέφτης δεν είναι. Τι άλλο χρειαζόμαστε για να είναι πρωθυπουργός? Πέρασε, πέρασε. Πώς ήταν το ταξίδι? Μια χαρά ήταν, δόξα τω Θεώ. Ωραία. Καλώς ήρθατε. Ευχαριστούμε. Μικρή μου. Έλα, γιαγιά μου, τι κάνεις? Άσε με εμένα. Εσύ πώς είσαι, αγόρι μου? Καλά είμαι. Εδώ με το Θάνο στις δουλειές. Να αφήσεις τις δουλειές. Και τα Λονδίνα και τις Ελβετίες. Και δεν ξέρω πού αλλού είσαι και αν λες βέβαια την αλήθεια. Και να γυρίσεις τα αδέρφια σου και τη γυναίκα σου, Αχιλέα μου. Άκουσες? Άντε πάλι τα ίδια. Καλά, ρε, για τόσο καιρό δεν βαρέθηκες? Όχι.
Δεν βαρέθηκα. Έχω ένα χρόνο να σε δω. Τι περιμένεις? Να πεθάνω για να έρθεις μια και καλή στην κηδεία μου? Δεν πεθαίνεις εσύ. Έχεις τουλάχιστον 20 χρόνια μπροστά σου. Ναι, σιγά. Το ξέρεις ότι αυτή τη στιγμή είμαι μόνη στο σπίτι σαν τον κούκο? Πήγανε Κρήτη. Μη χάσουν τη γιορτή για τα ρακοκάζανα. Ο ανάθεμα την ώρα που βρέθηκαν στον δρόμο μας. Να μη σώσουν, να μη σώσουν να δουν καλή ημέρα. Γιαγιά μου, σε παρακαλώ μην καταργέσαι. Χώνεψέ το. Λοιπόν, σου υπόσχομαι ότι τον άλλο μήνα θα πάρω το αεροπλάνο και θα κατέβω στην Κύπρο να σε δω και σένα και το Νεκτάριο. Εντάξει, ευχαριστημένη. Όχι. Επιτρέπετε να μην μιλήσει με τον Ματέο? Γιατί αγόρι μου έφυγες από την οικογενειακή επιχείρηση? Γιατί δεν κάνεις μια προσπάθεια με την Ευρυδίκη? Μόνη της είναι. Γιαγιά, σε παρακαλώ, μην με συναχωρείς. Τα έχουμε ξεκαθαρίσει αυτά. Για δεν θα χωρέσουμε. Άμα τα έλεγα εγώ. Άιντε, άιντε. Σιγά, παιδάκι μου, να μου βγάλει κανένα μάτι με τη σούβλα. Τα κατσίκια που είναι? Έρχονται και αυτά, κοιτάξτε. Τώρα. Φέτος όμως, έτσι. Καλώς τα παιδιά τα δικά μας. Τι έγινε? Λοιπόν, λεβέντες, ξέρετε τι θα πέσουν, έτσι. Καλά. Αράχτε σε κανένα τραπέζι μέχρι να τα στήσουμε όλα. Και σε λίγο θα σας πω να ξεκινήσουμε, εντάξει. Αυτό ήταν η βόλτα μόνο. Έλα, έλα, πείτε. Άργησες. Κι εγώ έφυγα από τις ελιές σαν τρελή για να έρθω την ώρα που είπαμε. Δέκα χιλιάδες ευρώ. Δεν είναι πολλά, το ξέρω. Ξέρεις πότε θα με ξεχρεώσεις, έτσι? Το 2025. Ρε Αγγελική, μόλις ρολάρει το ξενοδοχείο θα σου δίνω περισσότερα. Βλέπεις, κάνω ό,τι μπορώ. Πώς πάει η συνεργασία με το Σύφη? Μια χαρά προχωράει. Και όπου να είναι, θα κάνουμε και το άνοιγμα. Με τα κρασιά εννοείς? Ναι. Να σου πω κάτι. Ακόμα κι αν ο Σύφης δεν θέλει να δει το παιδί, εγώ έχω να σου πω ότι όσο περνάει ο καιρός, σε βλέπω όλο και καλύτερα. Ούτε φοβίες, ούτε τίποτα. Μπα. Μια από τα ίδια είμαι. Πάντα φοβάμαι μην πάθω κάτι και μείνει μόνη της μικρή. Δεν λύγει ο Σύφης. Η Αναστασία όμως πιέζει την κατάσταση. Για το παιδί εκείνη, γνωριστήκανε? Θέλει, αλλά δεν της το επιτρέπω. Η Στεφανία είναι πολύ έξυπνη. Συγκρατεί ονόματα. Θα ρωτήσει πώς τη λένε. Θα γίνει μπέρδεμα. Όχι. Η επαφή θα γίνει μπαμ και έξω με όλο το σόι, αφού πρώτα γνωρίσει τον μπαμπά της. Κελική, να σου πω κάτι. Είσαι από τις λίγες γυναίκες που εκτιμώ τόσο πολύ. Γιατί? Είσαι μισογυνής. Ο τρόπος που παλεύεις, ο τρόπος που το αντιμετωπίζεις όλο αυτό, με έχει αφήσει άναυδο. Και θέλω να ξέρεις ότι και να συμβεί θα είμαι δίπλα σου. Και όχι από υποχρέωση στους γονείς σου, επειδή κάποτε με βοήθησαν. Αλλά από καθαρή εκτίμηση σε σένα. Τα έρθει τα ρακοκάζαμε. Από πού και ως πού? Με κάλεσε κανείς? Άρα, Αγγελική, τελικά είσαι πολύ δυνατή. Δεν γκρινιάζεις, δουλεύεις μέρα νύχτα, παρόλο που είσαι καλομαθημένη. Τελικά είσαι η έκπληξη της ζωής μου. Άμα κάνεις παιδιά, θα δεις ότι όλα αυτά βγαίνουν αυθόρμητα. Υπεύθυνοι γονείς έτσι φέρονται. Δεν κάνω τίποτα το ιδιαίτερο, Μάρκο. Λοιπόν, έφυγες. Τι? Πρέπει να πάω πίσω στα κτήματα. Μάρκο, έμαθες κάτι για αυτή τη Μελίνα, τη γυναίκα του Σύφη? Μπήκε προς το διαζύγιο.
Έχουν επαφές με το Σύφη? Όχι, δεν έχουν επαφές. Από όσο μου έχει πει ο Σύφης τουλάχιστον. Σε ενδιαφέρει ο Σύφης? Θα ήθελες να κάνετε μια καινούργια αρχή? Πώς είναι το ξενοδοχείο, καλό? Βολεύτηκες εκεί? Ναι, τέλεια. Κρίμα που δεν είναι ο Αχιλλέας. Πράγματι, του άρεσαν πολύ τα Χανιά. Με τι ακριβώς ασχολείται, δεν έχω καταλάβει. Σύμβουλος επενδύσεων. Οικονομολόγος έχει σπουδάσει άλλωστε ο Αχιλλέας. Και δεν τα πήγαινε καλά με τα μπέλια, ε? Όχι. Και δυστυχώς δεν μπορώ να φύγω κι εγώ ακόμα, γιατί επιβλέπω τους εργάτες. Ευτυχώς όμως είναι στα τελειώματα το σπίτι και περιμένω να μετακομίσω μόνιμα στο Λονδίνο. Ξέρεις, κουράστηκα να πηγαίνω έρχομαι. Μάλιστα. Ωραία. Θέλετε να σας πω μια βόλτα? Μπορεί να κρατήσει τα παιδιά η Γεωργία της. Έχω απόλυτη εμπιστοσύνη. Εντάξει τότε. Πάμε να δω κι εγώ τα Χανιά που δεν τα έχω ξαναδεί. Έλα, πάμε να βάλουμε κανένα ρούχο, γιατί σε λίγο ξεκινάει η γιορτή. Ίσιο σε λίγο, ρε Μινά. Μα κάνω το κορόιδο με τη Βασιλική. Δεν κρατιέμαι άλλο, το καταλαβαίνεις. Θέλω να τελειώσω, ρε φίλε. Το έχω πάρει προσωπικά, όλο αυτό το δούλεμα τόσο καιρό. Ναι, απ' τα ίδια. Ξανάψαξες? Εννοείται. Τίποτα, τζίφος. Σίγουρα η Βασιλική έχει το τηλέφωνο της Μελίνας. Αλλά το έχει περασμένο με κανένα κωδικό. Πώς να το πετύχω? Θα την πιάσω στα χέρια μου να φτύσει αίμα, φίλε. Εισιτήριο για Λονδίνο μου κράτησες? Ναι. Αύριο 10 το βράδυ πετάς με τα ταρακοκάζανα. Πατήσαμε. Δεν θες να πάμε σπίτι, έχεις και δουλειά με το Θάνο. Πέρασε η ώρα. Ναι, έχει δίκιο. Σ' αγαπάω πολύ. Κι εγώ. Και εσύ. Ναι. Κύριε Αλεξάκη, κύριε Αλεξάκη. Θεό, τι σύμπτωση. Σας έπαιρνα ένα χρόνο τώρα. Σας ψάχνω, δεν σας βρίσκω. Σας έπαιρνα και μετά το χειρουργείο που μου λέγατε ότι είχατε κάποιο πρόβλημα με την υγεία σας, αλλά τίποτα. Δεν ανταποκρινόταν το τηλέφωνο σας. Είστε καλά στην υγεία σας? Ναι, είμαι καλά. Απλώς έχασα το κινητό. Θα σας έπαιρνα. Αλλά όταν μετέφερα τις επαφές στο καινούργιο, έχασα το δικό σας. Άλιστα, και τώρα. Θα μου δώσετε τον καινούριο σας αριθμό? Ναι, βεβαίως. Γράψετε. Ακούω. Ωραία. Θα σας πάρω αύριο κιόλας. Ωραία. Θα χαρώ πολύ να σας ακούσω. Χάρηκα. Κύριε Διαμαντή, έπεσα μούρι με τον Μαθαίο. Ναι, βρήκα μια δικαιολογία. Ναι, μου ζήτησε το κινητό. Φυσικά του έδωσε ένα ψεύτικο αριθμό. Για... Περβολινό μορφό.
για αηδές κατάκρια βρει σύστο περιβόλι μας. Για αηδές κατάκρια βρει σύστο περβό στο όριο περβόλι μας το μορφό. Για αηδές περβό, για αηδές περβόλι μορφό, για αηδές κατάκρια βρει σύστο περιβόλι μας. Αμάν πια. Μέχρι τελευταία ώρα στα μπέλια. Έχουμε και δουλειά στην να κάνουμε. Άντε πάμε. Τι έτσι θα έρθεις. Γιατί τι έχω. Σε δεξίωση πάμε. Ράκες θα πίνουμε. Πρώτον, δεν θα πίνεις χωρίς μέτρο γιατί μετά δεν ξέρεις τι κάνεις. Και δεύτερον, πήγαινε να βάλεις ένα πουκάμισο. Βασιλική, από σήμερα κομμένες οι διαταγές. Σε μένα θα μιλάς ευγενικά. Θα μου λες, σε παρακαλώ, αν θες, μπορείς να πας να αλλάξεις πουκάμισο. Μινά, πρόσεχε πολύ. Το παρατραβάς. Αύριο θα κάνουμε μια πολύ σοβαρή συζήτηση εμείς οι δύο. Άντε, γιατί δεν γουστάρω καθόλου το τζαμπουκά σου. Καλά. Ακόμα δεν έχεις δει τίποτα. Α, είμαστε σε κρίση, πουλάκι μου. Αμδέ αυτή τη φορά. Σ' ακούω. Μα για να τ' ακούσεις το φωνάζω. Ωμα! Γεια σου, Μαρία. Πάμε! Και το φυγή με τη ρακή μοιάζουνε στη σπιρτάδα. Και το φυγή με τη ρακή μοιάζουνε στη σπιρτάδα. Μοιάζουνε στη σπιρτάδα μας σαν παγιόνι χάνεται και πέφτουνε τα γράδα. Πίνω κρασί και δε μεθώ. Πίνω κρασί και δε μεθώ, μρε ρακί και δε με πιάνει. Πίνω κρασί και δε μεθώ, ρακί και δε με πιάνει. Κρασί και δε μεθάει μόνο, μόνο το μπρούσκο του σεβδά στην όρεξη με βγάνει. Ωπα! Ωπα! Όλα! Άντες! Ω μπρούσκο! Το μπρούσκο τσι καλής φιλιάς, όσο παλιό νησάζει. Έλα το μπρούσκο τσι καλής φιλιάς, όσο παλιό νησάζει. Έλα! Καλώς ήρθατε, καλώς ήρθατε. Περάστε, περάστε. Το παιδί που είναι, το κράτησε η κυρία που σας σύστησε η Αναστασία. Ναι, ευτυχώς. Ωραία. Του Αχιλλέα γυναίκα η Ευρυδίκη. Θα έρθει μόνη της ή θα τη φέρει ο Αντώνης. Είναι στο ίδιο ξενοδοχείο. Πού γίνεται με το χρόνο. Σαν το παλιό καλό κρασί που γίνεται με το χρόνο. Άιντες, γίνεται με το χρόνο. Έλα και έχουμε αργήσει. Λοιπόν, θα τον πάρεις τηλέφωνο τώρα. Φτάνει αναβλητικότητα. Ευρυδίκη, αν ο Αχιλλέας θυμάται τη φωνή μου. Σιγά να μην θυμάται τη φωνή σου. Οι φωνές αλλάζουν από το τηλέφωνο. Και εσύ ο ίδιος μου είπες ότι δεν είχατε τηλεφωνηθεί ποτέ. Και στο κάτω-κάτω έχει περάσει ένας χρόνος. Λοιπόν, βάλε απόκρυψη τώρα. Ξενιτεμένο μου πολύ, έλα!
Ήρθες, αγάπη μου. Πώς πήγε η δουλειά? Τέλεια. Πλάκα, πλάκα, την κάναμε. Να σου πω, ο Θάνος θα έρθει το βράδυ με την καινούργια του κοπέλα να φάμε παρέα. Θα πάρουμε απ' έξω, εννοείται. Όχι, εγώ θα μαγειρέψω. Είμαι καλά, μην κοιτάς έτσι. Είμαι καλά. Απόκρυψη. Hello. Φιλέ. Αν μέσα σε μια εβδομάδα δεν έχεις επιστρέψει στην Κύπρο... Ποιος είσαι? Δεν έχει σημασία ποιος είμαι. Αν μέσα σε μια εβδομάδα δεν έχεις επιστρέψει στην Κύπρο, θα έρθεις σίγουρα για να θάψεις τα αδέρφια σου. Αγάπη μου, ποιος ήταν? Τι σου είπαν και έγινε εσάς προς το πανί? Αχιλιά, τι έγινε? Θέλω να πω δύο λόγια για χατήρι της γυναίκας μου, αλλά και για να καλωσορίσω τους καλεσμένους μας σε αυτό το παλιό έθιμο, με καζανέματα όπως τα λέμε στην Κρήτη. Δεν πρέπει να καταλάβει τίποτα μέχρι να πατήσω το πόδι μου στο Λονδίνο και στο σπίτι της Μελίνας. Το κατάλαβα, κολλητέ. Λοιπόν, μόλις προσγειωθείς, πάρε με αμέσως τηλέφωνο. Να σου πω, το όπλο πώς θα το πάρω? Έδωσα το κινητό σου στον άνθρωπό μας εκεί. Θα σε πάρει μόλις προσγειωθείς. Η αδερφή του Σύφη, του Γιαννακάκη. Πολύ κοντά τις έσκυβες για να τις μιλήσεις στη γιορτή. Αυτός ο πελάτης ο Γερμανός, αν μας κάτσει, είναι πολύ σημαντικός. Γερός επενδυτής, δεν ξέρει τι έχει. Και αυτός ο Θάνος σήμερα βρήκε να λείπει. Δεν σε φοβάμαι σένα. Θα τον αντιμετωπίσεις μια χαρά και μόνος σου. Καλή τύχη. Σου αρέσει ο Αντώνης που δουλεύει στη δουλειά των μπαμπά? Θα τον παντρευτείς? Τι είπες τώρα, Μαρίνα? Πώς σου ήρθε τώρα αυτό? Σε είδα που το χάιδεψε στον άγγλο και τον κοίταζες όπως τα έργα που είναι ερωτευμένο. Τι είναι αυτό? Πού το βρήκες? Τίποτα δεν είναι. Τίποτα. Ένα χρόνο δεν ήξερες που είναι η Μελίνα, Και μην ξόχλεγες τάχα στην αγκαλιά μου ότι δεν ήξερες που είναι η φιλενάδα σου,